Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου Διονύση Μιλωνά σχετικά με το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με το άμεσο κλείσιμο ημί τη γέφυρα Αγίου Χαραλάμπου. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο Δήμαρχο Ζακύνθου Στέλιο Μποζίκη, ο εργολάβο του έργου, οι τεχνικέ υπηρεσίε τη Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου και φορεί από τι περιοχέ Αργασίου και Βασιλικού. Μόλι ολοκληρώθηκε η συνάντηση, ο Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου κ. Μιλωνά σε δηλώσει του έδειξε ικανοποιημένο από το αποτέλεσμα. Πραγματικά είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Να γίνουν κάποια συμπληρωματικά έργα προκειμένου η γέφυρα να μην κλείσει την περίοδο αυτή. Αύριο θεωρώ ότι θα έχουμε καταλήξει στον τρόπο εκείνο που και η γέφυρα θα γίνει και οι κάτοικοι των χωριών Βασιλικού, Καλαμακίου και Αργασίου δεν θα ταλαιπωρηθούν κατά τη διάρκεια της θερινής σεζόν. Αντίθετα, ο εργολάβος του έργου, Χρήστος Μπακαλάρος, ήταν πιο συγκρατημένος. Το σίγουρο είναι ότι για να κατασκευαστεί η γέφυρα πρέπει να κλείσει η κυκλοφορία. Τώρα από εκεί και μετά, η καλύτερη περίοδος και η περίοδος όπου μπορούν να γίνουν εργασίες είναι η καλοκαιρινή, όπου δεν υπάρχουν νερά, βροχής κλπ. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να βρεθεί πραγματικά μια λύση προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες, γιατί η γέφυρα οπωσδήποτε χρειάζεται επισκευή, γιατί διαφορετικά η κατάστασή της είναι επικίνδυνη και κάποια στιγμή θα καταρρεύσει ούτως ή άλλως, εάν δεν επισκευαστεί. Ας ελπίσουμε να βρεθεί μια λύση που θα είναι ικανοποιητική και για τις δύο πλευρές, διότι θα πρέπει να εξυπηρετηθούν και οι περιοχές Αργασίου και Βασιλικού, που το διάστημα του καλοκαιριού φιλοξενούν πολλούς τουρίστες.